Πρώτα απ' όλα δεν επέλεξα εγώ την πόλη του Άργους, αλλά αν ήταν στο χέρι μου θα επέλεγα την πόλη του Άργους. Ο σκηνοθέτης επέλεξε να είναι στο Άργος, αλλά εγώ έχω και μία μεγαλύτερη σχέση, αν θέλετε, με τον Άργος. Ο γιος μου σπούδαζε για 4 χρόνια στο Πανεπιστήμιο στον Ναύπλιο, έχει φίλους από εδώ. Έχει κάνει μία μικρού μήκους εδώ, στο Άργος, με την Άργος Film, μία εταιρεία που δραστηριοποιείται, νομίζω, ακόμα εδώ. Και γενικότερα το Άργος, λόγω της ιστορικής βαρύτητας την οποία έχει και την οποία κουβαλάτε, για μας, ειδικά τους τοπιούς, είναι ένας ιδανικός τόπος, λόγω του αρχαίου θεάτρου και όχι μόνο. Είναι ιστορικά βεβαρημένη η πόλη σας και γι' αυτό και εμείς ούτως ή άλλως την αγαπάμε. Θα θέλετε να μας προειδάσετε λίγο για την ταινία? Η ταινία είναι μια δραματική ταινία, είναι ένα road movie, ας πούμε, μια συνέχεια μιας ταινίας ουσιαστικά σαν πλοκή που είχα κάνει εγώ πριν από 30 περίπου χρόνια. Είναι η επίσκεψη ενός αρχαιολόγου σε μια επαρχιακή πόλη. Ο αρχαιολόγος είναι ο Μάξιμος Μουμούρης, εγώ είμαι ένας φίλος του. Συμμετέχω φιλικά στην ταινία, κάνω ένα, όπως λέμε εμείς στην γλώσσα, ένα πέρασμα. Ο Χρήστος Βούκουρας, ο σκηνοθέτης της ταινίας, είναι ένας παλιός μου φίλος, με το οποίο έκανα την πρώτη ταινία που συμμετείχα, το Λιποτάκτη, μαζί που η σκηνοθεσία τότε ήταν του Γιώργου Κόρα και του Χρήστου Βούκουρα. Και αυτό που λένε ότι οι παλιές φιλίες πρέπει, οι παλιές φιλίες και ό,τι σου κάνουν πρέπει να ανταποδίδεται. Και το πρέπει μέσα σε εισαγωγικά, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε συνέχεια σαν άνθρωποι. Θα παραμείνετε αρκετές μέρες στο Άργος? Όχι, ήρθα μια πολύ σύντομη επίσκεψη. Θα κάνουμε γύρισμα στον αρχαιολογικό χώρο. Θα δω για λίγο τους φίλους μου από το Άργος και θα επιστρέψω στην Αθήνα, γιατί έχω άλλες υποχρεώσεις δυστυχώς. Αλλά να ξέρετε ότι το Άργος, για να πούμε θεατρικά, έχει ανάγκη. Γιατί το είχαμε συζητήσει και πριν από κάποια χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα δικό του τοπικό φεστιβάλ αρχαίου δράματος, γιατί λόγω του ότι είσαστε αυτοί οι πόλοι που είσαστε και εγώ και όχι μόνο εγώ, γενικά η τέχνη και οι καλλιτέχνες θα έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας όταν αποφασίσετε να κάνετε ένα ανάλογο φεστιβάλ που πρέπει να γίνει. Μεγάλη μας χαρά θα είναι, βέβαια. Εδώ είναι και ο πρόεδρος και θα το μεταφέρει και να μου κάνετε και μια δήλωση για τις δηλώσεις σας, για τις δηλώσεις του κ. Σφαγιανάκη. Κοιτάξτε, δηλαδή, κάθε άνθρωπος έχει ένα πιστεύω ή μπορεί να δηλώνει ό,τι θέλει. Ή τέλος πάντων, σε μια δημοκρατία μπορείς να έχεις την ελευθερία του λόγου και της σκέψης. Τώρα, ο καθένας πιστεύει κάτι διαφορετικό και καλά κάνει και το πιστεύει. Αλλά δεν νομίζω ότι σε μια δημοκρατία διώκεται το φρόνημα, διώκονται οι πράξεις. Ο κύριος Μάινας μίλησε για φεστιβάλ αρχαίου δράματος εδώ στο Άργος, λόγω της πόλης και λόγω του γνωστού του ότι είναι αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Ποια είναι η θέση σας? Η θέση μας τότε θα ήταν ευχής έργων να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή δεσμευόμαστε από τη σκληρή οικονομική κατάσταση. Σαφέστατα ότι αν εξομαλυνθούν η οικονομική κατάσταση, θα έπρεπε. Και επιβάλλεται όντως αυτή την πρόταση να τη δούμε. Με μεγάλη μου χαρά την άκουσα. Βέβαια δεν είχα ακούσει από το κατόξο, αφού προφανώς μας είπε ότι είχε γίνει αυτή η πρόταση εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν δουλεύτηκε. Εντάξει, δεν θέλω να γίνω τώρα να πω ότι δεν δουλεύτηκε τα χρόνια που έπρεπε. Ας διαχειριστούμε το σήμερα. Το σήμερα λοιπόν καταγράφεται αυτή η πρόταση. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να εξομαλυνθούν οι οικονομικές συνθήκες για να μπορέσουμε να την κάνουμε πράξη.